Σίντζα Ελένη, 21 ετών. Απούσα. Αδαμάκης Ιορδάνης, 22 ετών. Απών. Προσκλητήριο νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, έξω από το κοινοβούλιο το βράδυ της Τρίτης. Απώντες 57 νέοι άνθρωποι που βρήκαν τραγικό θάνατο στις 28 Φεβρουαρίου. Ακούσατε πόσο νέοι άνθρωποι ήταν. Μπήκαν σε ένα τρένο με όνειρα και δεν έφτασαν ποτέ και δεν πρόλαβαν ποτέ να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Είμαι Πλακιάς Νικόλος, είναι το όνομά μου. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Αλλά από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, η ιδιότητά μου είναι πατέρας των διδήμων κοριτσών που χαθήκαν στα Τέμπη. Αυτή είναι η ιδιότητά μου και θα με ακολουθεί μέχρι το τέλος της ζωής μου. Οι οικογένειες των θυμάτων, συγγενείς, φίλοι, ομοσπονδίες, συνδικάτα και φοιτητικοί σύλλογοι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα με σύνθημα 57 ψυχές ζητούν δικαίωση. Και τα παιδιά είχαν καεί, διαμελιστεί και σκορπιστεί. Και μετά από λίγους μήνες μπάζωσαν. Μπάζωσαν για να μην βρούνε τίποτα. Και όμως εκεί ακόμα υπάρχουν τα παιδιά μας. Οι γονείς τοποθέτησαν βαλίτσες με τις φωτογραφίες των παιδιών τους, κεριά, λευκά τριαντάφυλλα, και το μόνο που ζητούν είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Κακουργηματικές διώξεις εναντίον 23 προσώπων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την τραγωδία των Τεμπών, λόγω πλημελούς εκτέλεσης της σύμβασης για το σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Ενώ, όπως δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας, το πόρισμα του ανεξάρτητου φορέα διερεύνησης αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Θα υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, τρεις διερευνητές από την Ευρώπη και προσπαθούμε εντός 12 μηνών να υλοποιηθεί το αντικειμενικό πόρισμα. Στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη αυτοεξαιρέθηκε από μέλος μετά από σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ με την αιτιολογία ότι το όνομά της περιλαμβάνεται σε μήνυση που κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων. Η ίδια προτείνω την αυτοεξαίρεσή μου, όχι γιατί έχω κάποια οποιαδήποτε εμπλοκή ή συμμετοχή σε φερόμενη σύσκεψη τάχα συντονιστικού, το οποίο αλλίωσε οποιοδήποτε στοιχείο, αλλά για το γεγονός και της απλής παρουσίας μου κατά τη διάρκεια των 48 εκείνων πρώτων τραγικών ωρών του δυστυχήματος. Είναι η τρίτη εξαίρεση από την Εξεταστική Επιτροπή μετά από εκείνες της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Θάνου Πλεύρη.